Ρώτησε και καπιταλή. Α, ναι. Την πρώτη μου την απάντησε ο Δήμαρχος. Το ερώτημα ήταν αν αφορούσαν μόνο τις καταστροφές της Κουρτινιά κτλ. Απαντήθηκε το δεύτερο είναι αν αυτές οι ζημιές, άμα μάλλον οι δρόμοι κτλ. Έχουν ήδη καταγραφεί, γιατί έχει περάσει καιρός. Από τότε άρα πρέπει να το ξέρουμε και εάν αυτά τα χρήματα θα διατεθούν πράγματι σε δρόμους που έχουν πάθει ζημιές από τις φυσικές καταστροφές. Το ένα είναι το ερώτημα αυτό. Και το δεύτερο, θα ήθελα να μας ενημέρωσε κύριε Δήμαρχε, το συνολικό ποσό που έχει, χρηματοδοτηθεί ο Δήμος, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, έχουν έρθει και προηγούμενα από κάποια χρήματα. Σωστά, θυμάμαι. Ναι. Σωστά. Ναι, στο σύνολο των χρημάτων που έχει, με τα οποία έχει χρηματοδοτηθεί ο Δήμος, για την αποκατάσταση των ζημιών από το Ζορμπά και μετέπειτα από τις άλλες καταστροφές. Αλλά θα ήθελα να έχετε γνώμη, έχετε γνώση, να μας κάνετε μια σύντομη, λέω εντελώς, και επιγραμματική αναφορά σε σχέση με ποιες είναι αυτές τις ζημιές. Λοιπόν, όσον αφορά το σκέλος του ερωτήματος, ότι αν αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούν για την αποκατάσταση ζημιών που προέρχονται από τις σχέσεις της να απαντήσω. Προφανώς αυτό ισχύουμε, αυτό λέω, θα το δείτε. Επειδή συγγνώμη, Δήμαρχε, επειδή είσαι τελευταίο, έχει τύχει και έχει πέσει την αντίληψή μου, έχετε αυτή έργο που δεν έχει πάθει φυσική καταστροφή. Στην γειτονιά. Δεν θα αγοράσω αυτό το κοινό με συνδέσμα αυτά τα χρήματα. Προφανέστατα δεν εννοώ αυτό. Εντάξει. Και δεν προμοκάρω. Λέω ότι έχει γίνει έργο σε δρόμο που ο οποίο δεν έχει υποστεί καμία ζημιά από τι φυσικέ καταστροφέ. Αυτό έργο. Το συνολικό ποσό που έχει ήδη διατεθεί στο Δήμο μα για την αποκατάσταση των κερδικών των ζημιών από φυσικέ καταστροφέ το χειμώνα 2018-2019 είναι το παρακάτω. 350.000 ευρώ έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών και αυτό το ποσό των 1 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο όπω είπα στι 18 του Φλεβάρι υπογράφηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύου. Πέραν αυτού, εκκρεμεί αυτό που είπα στην απάντηση τη ερώτηση που σου έκανε νωρίτερα, ποσό 250.000 ευρώ, ειδική χορήγηση του Δήμου, του Υπουργικού Ταμείου μάλιστα, όπου όπω έχουμε κάνει το έτοιμά μα και τη συνοήση μα με τον Δημοκρατή, για την αποκατάσταση του ζημιών στο λιμάνι του Παναγίου Άσπρου. Επειδή κρίθηκε ότι για το λιμάνι του Αγίου Ανδρέα δεν υπάρχει επάρκεια και δυνατότητα του Δήμου των Υπηρεσιών να προχωρήσει σε εργασίες αποκατάστασης, οι οποίες είναι πάρα πολύ εκτεταμένες, το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων έχει αναλάβει την υλοποίηση τη πλήρους αποκατάστασης του λιμανιού του Αγίου Ανδρέα με ποσό, με προϋπολογισμό 2.250.000 ευρώ. Γι' αυτό ήδη έχουν οριστεί τα αποφαινόμενα όργανα και το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη του μετά από έρευνα του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων για την εκτέλεση του έργου του Υπουργείου Μεταφορών και εκτελούνται οι προμελούντες. Αυτό είναι το συνολικό ποσό για τις καταστροφές. Τώρα, όλες αυτές οι χρηματοδοτήσεις, όσο και κάποιος να νομίζει διαβάζοντας νούμερα και γενικά, δεν έχουν προκύψει από τηλεφωνήματα, από ταξίματα ψήφων και από φιλίες ή έκφραση ανάμεσα σε υπουργούς, γενικούς γραμματείς και υπηρεσίες. Έχουν προκύψει μετά από συγκεκριμένα, πολύ πολύ συγκεκριμένα αιτήματα που καταγράφονται σε κάθε απόφαση και περιλάβουν μέσα την εκδήλωση. Όπως ο νόμος ορίζει, σε τεχνικό δελτίο των ζημιών που έχουν συντελεστεί. Με τη μοναδική διαφορά ότι είχαμε την ιδιαιτερότητα φέτος να έχουμε τρεις διαφορετικές περιόδους στις φυσικές καταστροφές. Το φαινόμενο λοιπόν που πρέπει να γνωρίζετε όλοι είναι ότι τα περιεχόμενα του εγγράφου που διάβασα νωρίτερα, που έφυγε τον Οκτώβριο του 2018, περιγράφουν τι ζημιές που πήραμε εκτός. Υπάρχουν και άλλες ζημιές. Η δουλειά λοιπόν που κάνει η Τεχνική Μέση Υπηρεσία σήμερα είναι να ιεραρχεί όλες τις ζημιές που έχουν προέρχεται σήμερα, ώστε να συντάξει ένα έγγραφο προς το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων για να του γνωρίσει ποιες θα είναι ακριβώς οι επιβράσεις που πρόκειται να γίνουν από αυτούς τους φόρους. Αυτό δεν είναι απαιτούμενο της απόφασης. Είναι δική μας επιλογή να το κάνουμε ακριβώς για να μην έχουμε τα κυρίως ερωτήματα και πλανώνται ότι ξέρεις κάτι, ο λύκος χαίρεται όταν είναι σε έκτακτη όταν είναι σε έκτακτη ανάγκη και έχει έκτακτη τις χρηματοδοτήσεις. Τι προσέχουν για να έχουμε, έχουν δουλέψει και αυτό. Λοιπόν, τώρα, μια γενική περιγραφή του ποιες είναι αυτές οι πλάτες. Εκτεταμένες, ιδιαίτερα εκτεταμένες ζημιές στο χωμάτι του αγροτικού δίκτυου. Είναι γνωστό σε όλους ότι τουλάχιστον τρεις φορές εκτεταμένο τμήμα αυτό το χειμώνα, εκτεταμένο τμήμα του αγροτικού δικτύου έχει δεχτεί συντήρηση. Η συντήρηση όχι
γιατί θα έπρεπε να πετύχουμε το τέλειο το τέλο των πρόσφυγων σε αυτέ τι καταλάβει, αλλά στην κρίση είναι η ώρα που υποθεί. Δεύτερον, εκτεταμένε ζημιέ στα τμήματα του επαρχιακού δικτύου που διέρχονται μέσα από οικισμού, κολιανά, παράλληλα στο αυτό που βλέπω, αυτό που είπαμε νωρίτερα, και άλλε περιπτώσει. Τρίτον, εκτεταμένο πρόβλημα με λακκούδε και φορέ στα οδοστρώματα του δημοτικού και επαρχιακού δικτύου. Και τέταρτον, η ριζική αντιμετώπιση προβλημάτων διάβρωση των χωμάτων των επαφών με τι μετοστρώσει και τι οδοστρώσει. Αυτέ είναι οι επεμβάσει στο δικό δίκτυο. Θα παρατηρήσατε ότι στον τίτλο υπάρχουν και τα συνοδάει υδραυλικά έργα. Αυτό σημαίνει γιατί προβλέψαμε τότε ότι θα πρέπει να κατασκευαστούν και μικρά τεχνικά έργα. Συνοδάει έργα οδοπία, ξαναλέω, και όχι ορειοφετή και λίγο τη γερμάτων, αλλά τεχνικά έργα που να αποτρέπουν την καταστροφή των οδοστρωμάτων του δικού. Αυτή τη παραγγελία θα κάνω λίγο. Ο κ. Ζωρίς Πενέστα. Τα ελπίζω, κύριε Πρόεδρε, από ό,τι αν προέρχονται, δεν έχω πρόβλημα και πρέπει να είναι καλοδοχούμενα και καλοδοχούμενα να έρθουν στο Δήμο Βόρειας Κυπρίας. Όμως πρέπει να πούμε κάτι εδώ. Πρώτον, ότι ο άνθρωπος που μας τάζει 1 εκατομμύριο ευρώ είναι υποψήφια προεδρική αυτοδιοίκηση σε 2 μήνες από τώρα. Σε κύριο Σάβιος, ο Γενικός Γραμματέας. Μπορείστε. Σε δυόμιση. Και όπως είπε και ο φίλος μου, ο Μανώλης που εκλογικά τυράζει λεπτά, πάνω να φέρω καλός να έρθει. Εύχομαι βέβαια να μην είναι όπως τα χρήματα του Αραβάτου, τα 45 εκατομμύρια ευρώ, που πάλι ο ίδιος άνθρωπος μας είχε τάξει πριν από 1,5-2 χρόνια, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς. Και πάλι τα είχαμε αποδειχθεί και όπως καλός να έρθουν, τελικά δεν ήρθαν. Έχω μπορεί να μην είναι, γιατί θα λέω τη δίκαια πριν. Θα συμφωνήσουμε με την πρόοδο συνεχή ότι αυτά τα προβλήματα θα ερευνηθούν πραγματικά και με αποκατάσταση τιμιών και ανθρωπολογικές διαδικασίες εξυπηρέτησης στον χώρο. Έχει προσέξει ο κ. Παναγιώτης, δεν θέλω να σας παρακαλώ. Οι ευχές της αντιπολίτευσης δεν είναι για μας ευχές, είναι πάλι τις αρχές μας, είναι προσπάθειες τις οποίες εμείς κάνουμε για να μην αποτελέσουν κινδύνου. Υπάρχει ένα κινδύνο. Λοιπόν, αυτό απάντησε στον πρώτο λόγο που θα μιλήσω στο παιδί. Δεν έχω να επαναφέρω τίποτα άλλο, γιατί το εξήγησα και σε λίγο στην εκλογή του αρχιστούν. Δεν θέλω να κάνω σύγχρονο κανένα. Όσο και αν χαίρομαι που οι ενέργειές μας, τα αιτήματά μας αποδίδουν και εξυπηρετούμε πολύ ψηλέ χρηματοδοτήσει για να λύσουμε πραγματικά καινούργια ζητήματα. Το μόνο που μπορώ να πω ω πρακτική, για να ξέρετε ότι ένα εργαλείο υπάρχει εδώ. Το να πηγαίνει χρόνια τώρα και να μιλά με φρόματα για να κάνει έργα είναι αποτυχημένη πρακτική. Είναι σενάριο αποτυχημένο. Δεν θα πω, ούτε θα υπολογίσω ότι δεν είναι του ποιόν μα, λέει το ποιόν μα να πηγαίνουν κάτι γρήγορο έτσι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι έχει ξεπεραστεί από τις πρακτικές και από τις ιστορίες αυτή η λογική. Να συμπληρώσω λοιπόν μετά από αυτή το ξεκαθάρισμα και την τοποθέτησή μου ότι δεν μας έφεξε κανείς χρήματα. Αυτός ο άνθρωπος, ο Γενικός Γραμματέας, δημοσιονέργων, ο οποίος μηχάνη είναι και υπουργός Περιφέρειας κατά την ύψη του, δέσμευσε ποσό, διέθεσε πίστοση και μεταβίβασε αυτή την πίστοση στο Δήμο της Βορείας Συνολίας. Δηλαδή, όταν διαβάζουμε ελληνικά, να πούμε ελληνικά. Δεν έταξε λοιπόν. Τάζω, λέει, σημαίνει τάζω και γράφεται τάζω. Δεσμεύω, διαθέτω και μεταβιβάζω, δεν σημαίνει τάζω. Ευχαριστώ πολύ.